Μιλώντας στο Open μία ημέρα μετά την επίθεση με αυγά και γιαούρτια που δέχτηκε έξω από την Αλβανική Βουλή, ο Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος επισκέφτηκε τα Τύρανα ως μέλος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταγγέλει ότι η επίθεση ήταν στημένο έργο. Αυτό ήταν όλο σκηνοθετημένο από ψηλά. Ήταν ένας άνθρωπος, ήμασταν έξω από την Αλβανική Βουλή, δεν υπήρχε ούτε ένας αστυνομικός, ο οποίος καθοδηγόταν από τους δημοσιογράφους. Υπήρχαν κάποιοι δημοσιογράφοι που θέλανε να με προστατεύσουν, αλλά και κάποιοι άλλοι που το είχαν στήσει με εντολή άνωθεν. Παρά την παρουσία 10 ευρωβουλευτών στα Τύρανα για συνομιλίες που αφορούν την ενταξιακή διαδικασία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Έντι Ράμα επέλεξε να συναντήσει μόνο τους ευρωβουλευτές της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών. Ενώ όλοι πιστεύουν ότι θα τον ελέγξουν μέσω της διαδικασίας εκδοχή, δεν είμαι σίγουρος αν αυτός θέλει. Σε αντίθεση με τον αλβανικό λαό που το έχει στρατηγική και θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανησυχητικό χαρακτήρισε το περιστατικό το γραφείο της Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ ήδη από χθες η αποστολή είχε υποβάλει αίτημα διαμαρτυρίας για την απουσία αστυνόμευσης. Το περιστατικό είναι ανησυχητικό καθώς οι ευρωβουλευτές βρίσκονται εκεί για την διακοινοβουλευτική συνεργασία και για συνομιλίες. Ως αποτέλεσμα, οι αλβανικές αρχές έλαβαν επιπλέον μέτρα. Την προηγούμενη μέρα του επεισοδίου, ο Αλβανός Πρωθυπουργός ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα αφίσα, με την οποία καλεί τους Αλβανούς που ζουν στη Θεσσαλονίκη σε φιέστα, αντίστοιχη με αυτή που είχε διοργανώσει 6 μήνες πριν στο Γαλάτσι. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις οποιαδήποτε επίσκεψη ή οποιαδήποτε συγκέντρωση. Είμαστε μια δημοκρατική χώρα, αλλά τονίζουμε κάθε φορά. Και αυτό το οποίο νομίζω έχει γίνει απολύτως σαφές, δεν έχουμε κάνει πίσω σε καμία μας επιλογή, ότι ο δρόμος για την Ευρώπη, ο δρόμος της διεύρυνσης, περνά από την Ελλάδα. Η αποστολή των 10 ευρωβουλευτών στα Τύρανα συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί αύριο.